νεκρός βρέθηκε σήμερα στις 9 περίπου το πρωί ο 23χρονος ψαράς που αγνοούνταν από χθες το απόγευμα στη λίμνη Κερκίνη. Ο άτυχος νεαρός ψάρευε μαζί με τον αδερφό του όταν λόγω ξαφνικής κακοκαιρίας η βάρκα τους αναποδογύρισε και έπεσε στη λίμνη. Ο αδερφός του θύματος κατάφερε να κολυμπήσει σε μια απόσταση 300 μέτρων για να φτάσει στην ακτή προκειμένου να ειδοποιήσει για βοήθεια. Κινητοποιήθηκε το πυροσβεστικό κλιμάκιο σε δωροκάστρο με τον διοικητή του με 4 άτομα εδώ πέρα και ήρθε να συνδράμει τις έρευνες της αστυνομίας για την ανέβρεση του συγκεκριμένου ατόμου. Αυτό όμως στάθηκε αδύνατο. Έγινε έτοιμα από την αστυνομία προς την υπηρεσία μας να έρθει και η δική μονάδα της ΕΜΑΚ, όπως και ήρθε. Σήμερα ευρέθη, δυστυχώς νεκρός, και ακολουθείται η διαδικασία που γνωρίζετε. Εκεί βρέθηκε νεκρός μετά από χτύπημα, από τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε. Έφυγε τώρα το αυτοκίνητο το νοσοκομιακό για το νοσοκομείο. Θα γίνει νεκροψία και τη Δευτέρα είπανε καλώς εχόν των πράγματων θα τον βγάλουν για να τον κυδέψουν. Στην έρευνα για τον εντοπισμό του 23χρονου ψαρά έλαβαν μέρος άντρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας των Σερών, άντρες από τα κλιμάκια της πυροσβεστικής της γύρω περιοχής, καθώς επίσης και δίτες της ΕΜΑΚ από τη Θεσσαλονίκη, όπου και εντόπισαν σήμερα το πρωί τον νεαρό ψαρά νεκρό. Πόσα πυροσβεστικά οχήματα ήταν από χθες το βράδυ? Δύο πυροσβεστικοί με 6 άντρες. Προκειμένου να βοηθήσουν. Έτσι ακριβώς. Καταλαβαίνετε όμως ότι με το σκοτάδι, το οποίο δεν είναι σύμμαχος της έρευνας, καταλαβαίνετε ότι δυσχεραίνεται το έργο. Σήμερα ήρθαν και μονάδες της ΕΜΑΚ. Πόσοι? Ήρθαν μονάδες της ΕΜΑΚ, δίτες, 4 άντρες από την δεύτερη ΕΜΑΚ της Θεσσαλονίκης για να συνδράμουν το έργο. Από τις πρώτες πληροφορίες εδώ που ενημερώθηκα, είχε χτυπήσει. Είχε χτυπήσει πολύ άσχημα με το πέσιμο, με την ανατροπή που έκανε η βάρκα και έτσι δημιουργήθηκε αυτό που... Και δεν μπόρεσε να βγει όπως ο δεν μπόρεσε. Προφανώς έχασε τις αισθήσεις του και δεν μπόρεσε να βγει. Και είναι αλήθεια αυτό ότι ήταν και καλός κολυμπητής από ό,τι μας λένε εδώ οι κάτοικοι του λιμνοχωρίου. Ενώ ο αδερφός του, ο οποίος δεν ήξερε κολύμπη, με ένα παγούρι, ένα όσο σίβιο ας πούμε, μπόρεσε και γλίδωσε.